Ο Γιάννης Τρελαφή. Άλλες κατοικία. Μαζί μας θα είναι η Ελλάδα. Γιατί εμείς θα συνεχίσουμε να τραγουδάμε τον ρυθμό της δικιάς του μελωδίας. Για το Δήμο μας, για το Κιάτο, δεν ήταν απλώς ένας μεγάλος συμπέρας. Ήταν ένας αγαπημένος πολίτης. Αγάπησε την πόλη που προγέννησε και νοιαζόταν για αυτήν. Ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Έγινε γνωστός, τον αγάπησαν σε πολλές παρτίες, σε πολλές πόλεις. Όμως ο Γιάννης έμεινε πιστός στη γενέτειρά του, στο αγαπημένο του Κιάτο και διατήρησε τη μόνη κατοικία του εδώ, κοντά μας. Ο Γιάννης ήταν ο άνθρωπος που έφερε τον αέρα των παριζάνιων που άρχισε την Ελλάδα, ήταν ο συνθέτης που έφερε το νέο κύμα στη μουσική ιστορία της χώρας μας. Ο μουσουργός που μελοποίησε πολλούς Έλληνες ποιητές και έκανε πολλές γενιές να σιωτραγουδούν Παλαμά, Καρδιωτάκη και Πολυδούρη. Ο Γιάννης μας, όπως είπαν αυτός που δεν ξέχασε ποτέ τον τόπο του, ήταν αυτός που ήθελε την πολιτιστική άνοιξη που γνώρισε στις γειτονίες του κόσμου να την φέρει στην παλιά του γειτονιά, στο Κιάτο. Έτσι, αρκετά χρόνια πριν, χωρίς να νοιαστεί για το οικονομικό κόστος ή το κέρδος, μετέτρεψε το πατρικό του σπίτι σε μια φωλιά μουσικής και πολιτισμού και χάρισε σε πολλούς από εμάς αξέχαστες αναμνήσεις. Με νοσταλγία μιλούν ακόμη οι συμπολίτες μας για τα λησμόνια βράδια με τον Γιάννη στο Κιάτο και αξιόλογους συνεργάτες του. Τραγουδιστές να αποδίδουν τις μελωδίες του, μελωδίες γοητευτικές, γλυκές και νοσταλγικές μας, που κλείνουν μέσα τους την Ελλάδα. Ανεξάρτητος ο κατάλογος των τραγουδιών, αξεπέραστη η ποιότητα των συνδέσεων, η αναγνώριση διεθνής και αναμενόμενη, αναγνώριση. Ωστόσο, οι μεγάλες επιτυχίες δεν άλλαξαν τον χαρακτήρα. Παρέμεινε πάντας εντός, ευγενικός, ευαίσθητος, ευπροσύγωρος και αγαπητός σε όλους μας. Θα μας δείξει ως ελάχιστο φόρο τιμής της προσφοράς